Πολιτικός. Αλλά και το κατά πόσο η πολιτική σου έχει stand-by, έχει ας πούμε σε ετοιμότητα ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει. Και λέω τώρα εγώ, χωρίς πάλι καμιά διάθεση ας πούμε έτσι αξιοποίησης αυτών των καταστάσεων, σήμερα με βάση τις ασκούμενες πολιτικές της ακραίας λιτότητας, έχει το κράτος την μέρημνα να έχει στην άκρη σε ετοιμότητα μηχανισμούς οι οποίοι να παρεμβαίνουν, είτε για ενισχύσεις είτε περισσότερο. Κρίνει τη σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, ούτως ή άλλως. Αυτή κρίνεται διαρκώς, κύριε Παπά. Επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και διάφοροι θα σπεύσουν να εμφανιστούν, να παρουσιαστούν, να υποσχεθούν. Καλύτερα να είναι. Σχεδιασμός και δουλειά. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό λειτουργεί μπούμερα πια. Μπορεί πριν από 10-15 χρόνια. Κυρίως οι δεσμεύσεις να μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό που λέει πάντως ο κ. Σκουλέτης, παιδιά, είναι το αυτονόητο νομίζω. Έτσι, ένα σοβαρό κράτος να έχει αυτό που λέει. Δεν γίνεται να μην το έχει αυτό. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι πολύ ότι τουλάχιστον παλιά. Δεν, λέω ένα παράδειγμα. Είχαμε σκηνές, τώρα έχουμε σκηνές. Τα στοιχειώδη. Από εκεί ξεκινάμε. Και μετά αρχίζουν ας πούμε, οι πιο υψηλές πια. Σωστό αυτό. Λοιπόν, και επειδή είχαμε και το ρεπορτάζ από την Κρήτη, να δούμε λίγο και τι λέτε για τις κινητοποιήσεις αυτές. Ιδιαίτερα... Για τον τρόπο αντίδρασης. Ναι, επίσης. Για τον τρόπο αντίδρασης, ακριβώς. Εδώ πέρα φοβάμαι ότι απέναντι στον αγροτικό κόσμο, όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει ένα στραβό δρόμο. Δηλαδή έχουμε μια συνεχή και διαρκή απαξίωση της υπαίθρου και του αγροτικού κόσμου. Είναι λάθος η πολιτική που έχει αντιμετωπιστεί αυτός ο πολύ βασικός πρωτογενής τομέας της οικονομίας μας. Η λογική δηλαδή των επιδοτήσεων στα τυφλά που τόσα χρόνια ακολουθούσαμε έχει οδηγήσει στην απαξίωση του αγροτικού επαγγέλματος και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Το ρεύμα και το πετρέλαιο είναι τα πρώτα. Τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, το κόστος είναι τέτοιο που καμιά φορά είναι απαγορευτικό για να ασκείς αυτό το επάγγελμα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, έχει καταληφθεί. Και ενώ η Ελλάδα προσφέρεται λόγω των χαρακτηριστικών της έτσι ώστε να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε με βάση αυτό, αν το αξιοποιήσει, να μπει στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, έχουμε τα πιο λιγότερο μολυσμένα νερά και εδάφη στην Ελλάδα, που δεν τα έχει υπόλοιπη η Ευρώπη. Θα μπορούσε λοιπόν με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την πιστοποίηση προϊόντων, να υπάρχουν ας πούμε, προϊόντα τα οποία να μπαίνουν να διεισδύουν σε ευρωπαϊκές αγορές. Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Επομένως. Άρα λοιπόν, πέρα από την αυτονόητη συμπαράστασή μας, η ανάγκη σήμερα είναι. Συμπαράσταση μέχρι που φτάνει, γιατί οι αγρότες θα κλείσουν τη μισή Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Καλά. Εσείς τα πείτε, ναι, σε αυτό. Έχω βαρεθεί να ακούω τα ερωτήματα. Παιδιά, καλά κάνουν. Σήμερα όχι μόνο οι αγρότες. Και νομίζω ότι όσοι κινητοποιούνται, εάν σε άλλες περιόδους, ας πούμε, μπορεί που να βάζαμε διάφορα ερωτηματικά, σήμερα επιβάλλεται η κινητοποίηση. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι ένα έλλειμμα κινητοποίησης, θα έλεγα. Αρκετά δηλαδή ο κόσμος έχει. Αυτό ακριβώς πρέπει να συμφωνήσουμε. Κινητοποιείται ο κόσμος, γιατί κινητοποιείται, επιλέγει ακραίες μορφές παρέσεις. Δεν κινητοποιείται, γιατί δεν κινητοποιείται. Κάθε στο καναπέ του και ανέχεται, αποδέχεται, συμφωνεί. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί, και ενώ και στο επίπεδο της δημοσιογραφίας πια, πρέπει να βρεθεί μια σοβαρή προσέγγιση των πραγμάτων. Θέλουμε τις κινητοποιήσεις. Εντάξει, δεν τις θέλει κανείς με την έννοια ότι. Να μην υπάρχουν προβλήματα. Να μην υπάρχουν προβλήματα. Αλλά όταν ο άλλος έχει πρόβλημα, δεν έχει άλλο μέσο αντίδρασης, θα κινητοποιηθεί. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται. Τις μορφές πάλι που επιλέγει, το αν έχει εξασφαλίσει τη συνένεση της κοινωνίας. Έχει σημασία και τι λένε τα κόμματα όμως, Τάσο. Τι λένε. Αν για παράδειγμα λέει αυτό που είπε τώρα ο κύριος Σκουρλέτης, αυτό δίνει μια δυναμική στις κινητοποιήσεις. Έτσι δεν υπάρχει υποστήριξη από ένα μεγάλο κόμμα. Παρέμβαστο. Οι κινητοποιήσεις δεν κατασκευάζονται. Άλλο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν κινητοποιείται, δεν πάει να του πει εσύ. Εντάξει, εντάξει, τόσα χρόνια δεν έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί δεν κινητοποιείται ακόμα. Μην πάμε στα προαιώνια ερωτήματα τώρα. Δεν είναι σοβαρά τα θέματα. Άλλα τα οπτικά προβλήματα και ανατομαία προβλήματα. Οι δάσκαλοι έχουν πρόβλημα να κινητοποιούνται. Χαίρεται μετά από τρεις μέρες. Οι καθηγητές το ίδιο, οι αγρότες το ίδιο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Πες ότι είσαι αγρότης και έχει τον Υπουργό Γεωργίας που λέει εγώ είμαι μαζί σας. Και την ίδια στιγμή λέει ο Υπουργός Γεωργίας, δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τον Υπουργό Οικονομικών. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνδέουμε τα ζητήματα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από αυτό, διότι τα ζητήματα είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης, ενός περιβάλλοντος. Και επειδή αυτό το περιβάλλον πάει να διαμορφωθεί τώρα σε μια νέα πορεία, θέλω την άποψή σας, είδατε τις πληροφορίες και τις δηλώσεις Σόιμπλε και τις πληροφορίες που αναγράφονται και τις προοπτικές που υπάρχουν σε σχέση με τη χρηματοδότηση της χώρας και το χρέος της. Φαίνεται ότι είναι μπροστά η πρόταση για μια νέα δανειακή σύμβαση. Ας την πω έτσι. Ή για ένα νέο μνημόνιο, όπως τη λένε άλλοι. Ή για μια νέα χρηματοδοτική σύμβαση, όπως θέλει τη λέει ο καθένας.
για τη διετία την περίφημη 15-16, της τάξης των 20 περίπου δισεκατομμυρίων, 20-30 δισεκατομμυρίων, από την μια πλευρά. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό, αν αυτό είναι μια λύση για τη χρηματοδότηση των αναγκών της χώρας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διατεθειμένος, αν του ζητηθεί, όπως ακούω, να υπογράψει προεκλογικά κάτι τέτοιο, ακούω ότι μπορεί να ζητηθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα. Όπως ζητήθηκε την προηγούμενη φορά. Όπως ζητήθηκε και την προηγούμενη τουλάχιστον φορά. Τουλάχιστον από το δεύτερο, μεγαλύτερο, δεύτερο κόμμα. Μεγαλύτερο κόμμα. Διαφορετικά τι. Μην απαντήσετε όμως να μας πείτε το ρεπορτάζ όλο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Με δεδομένες τις εκτιμήσεις για την